φασίζει. Στα άκρα οδηγείται η μετοπική σύγκρουση ανάμεσα στους εργαζομένους και τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου της Ιερά Πέτρα, στην οποία παίρνει θέση και η τοπική κοινωνία. Οι σφοδρές αντιδράσεις και οι καταγγελίες για αλαζονική συμπεριφορά, απειλές και παρετήσεις που γίνονται αναγκαστικά, κλιμακώνονται. Περιμένουμε από το Υπουργείο, από τη ΔΥΠΕ, να δώσει μια λύση για την Ιερά Πέτρα ουσιαστική, που να μπορεί το νοσοκομείο να ασκήσει το ρόλο του και να μπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπα. Και είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων απέναντι σε αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο με τη συμπεριφορά του διοικητή. Πρέπει να παρέμβουν το κράτος και να δώσει λύση. Δεν μπορεί οι εργαζόμενοι να είναι αντιμέτωποι με τέτοιες συμπεριφορές. Ποιόσαν τα ψέματα! Πάμε μπροστά! Σήμερα το πρωί, εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, φορείς και εκπρόσωποι των κατοίκων της Ιερά Πέτρας, συγκεντρώθηκαν εξοργισμένοι στην είσοδο του νοσοκομείου, ζητώντας για μία ακόμη φορά την απομάκρυνση του διοικητή. Ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Συλλόγου Εργαζομένων στην απόγνωση που βιώνουν με τη συμπεριφορά αυτού του διοικητή. Θεωρούμε ότι υπάρχει στόχος, είναι προσχεδιασμένο όλο αυτό. Δεν θα αφήσουμε να γίνει, δεν θα επιτρέψουμε στον κόσμο της Ιερά Πέτρας να χάσει το νοσοκομείο της. Αφορμή για τις νέες κινητοποιήσεις που θα κορυφωθούν με συλλαλητήριο στα τέλη Σεπτέμβρη, οι νέες παρετήσεις γιατρών και διοικητικών υπαλλήλων, με πλέον πρόσφατες τις αποχωρήσεις δύο ακτινολόγων, οι οποίες έχουν ως συνέπεια να παραλύσει η λειτουργία του τμήματος αλλά και ουσιαστικά ολόκληρου του νοσοκομείου. Το ποτήρι πλέον ξεχύλισε. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ήδη παραιτήθηκε ακόμη μία συνάδελφος, η διευθύντρια του ακτινολογικού, η Γεωργία Κατερίνα, από την αλαζονική και κεσαρική συμπεριφορά του. Δεν θα το επιτρέψουμε άλλο. Και όπως ακούσατε από όλους τους ομιλητές, αυτό είναι κάτι που δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό. Ο κόσμος ετοιμάζεται για δυναμικές κινητοποιήσεις. Στο τέλος του μήνα θα υπάρξει παλαϊκή συγκέντρωση, παλαϊκό συλλαλητήριο για την υποστήριξη του νοσοκομείου μας. Δεν επαιτούμε! Αντιπροσωπεία διαδηλωτών ζητούσε συνάντηση με τον αναπλήρωτη διοικητή, ο οποίος παρέμενε κλειδωμένο στο γραφείο του μέχρι την άφιξη της αστυνομίας. Εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε στείλει επιστολή προς το Υπουργείο και δηλώνουμε την ακατάλληλότητα του κυρίου Καλλιονάκη, καθώς και τις πράξεις που έχει κάνει εναντί τους εργαζόμενους. Δεν είναι ανεκτές, είναι καταγγελτές. Ήρθαμε εδώ και στηρίζομαι τον αγώνα των εργαζομένων αλλά και του κόσμου της Ιερά Πέτρας για την ύπαρξη του νοσοκομείου της Ιερά Πέτρας και την ορθή λειτουργία του. Περιμένουμε από το Υπουργείο, από τη ΔΥΠΕ, να δώσει μια λύση. Μετά από έντονες αντιδράσεις και αφού οι τόνοι ανέβηκαν στα ύψη, ο αναπληρωτής διοικητής συναντήθηκε με αντιπροσωπεία εργαζομένων και φορέων χωρίς αποτέλεσμα, αφού ο κύριος Καλλιονάκης έκανε λόγο για κατευθυνόμενες αντιδράσεις και κομματικά συμφέροντα που κρύβονται σύμφωνα με τον ίδιο πίσω από τις κινητοποιήσεις. Δεν έχει απαντήσει σε τίποτα απολύτως. Το μόνο το οποίο φωνάζει και διατυμπανίζει στους διαδρόμους είναι ότι αυτός είναι διοικητής, αυτός κάνει κουμάντο, εκείνος είναι ο άρχον και οτιδήποτε ή οποιοδήποτε φέρει αντίρρηση σε όλο αυτό αμέσως περνάει εδώ.